Κύριε Παυλίδη, πώς έχει η κατάσταση στον Εύρο και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε, τα πράγματα συνεχίζουν να είναι δύσκολα. Σήμερα είναι από τη Δευτέρα, από την Κυριακή το βράδυ που ξεκίνησε το φαινόμενο μέχρι σήμερα, διανύουμε την τέταρτη μέρα. Η Δευτέρα ήταν πολύ πιο δύσκολη, ειδικά στην περιοχή του Βόρειου Εύρου, όπου οι παροχές, πλημμυρικές παροχές από τον Άρδα ποταμό είχαν μια περίοδο χρονικής επαναφοράς πάνω από 1.000 χρόνια. Φτάσανε τα 2.350 κυβικά περίπου ένα δευτερόλεπτο, στο οποίο αν που φτάσει κανείς και αυτά του Εύρου και τα δικά μας νερά και του Τούντζα, οι πιέσεις ήταν τεράστιες. Αντέξαμε εκεί, τώρα το φαινόμενο μετακυλείται νοτιότερα. Yeah. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Άρδας έχει πολύ μικρότερες παροχές, λιγότερο από το μισό από ό,τι είχε τη Δευτέρα, αλλά τα νερά όμως της πρώτης ημέρας βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Δημοτήχου και Σουφλίου, όπου ασκούν επίσης υψηλές πιέσεις. Όλα αυτά αντιμετωπίζονται, όλες οι υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση και ιεραρχούμε και τις ανάγκες, ιεραρχούμε και τους στόχους. Πιστεύω ότι θα αποφύγουμε τα χειρότερα. Πρέπει να πω ότι καταφέραμε, παρότι υποβαλόμαστε σε δαπάνες και από χρήματα τα οποία δεν έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, προστατεύσαμε όμως και την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη κατοικία στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι μέχρι τώρα ζημιές που έχουν καταγραφεί, κύριε Περιφερειάρχα? Εντάξει, υπάρχουν ζημιές αρκετές. Δεν είναι όμως ζημιές τέτοιες που να λέμε ότι αποτελούν καταστροφές όσο αφορά την περιουσία. Βεβαίως έχουμε μεγάλες ζημιές χτες στην περιοχή της Ορεστιάδας, όπου πλημμύρισε μια νέα περιοχή που δεν είχε πλημμυρίσει νωρίτερα, το λεγόμενο ΟΗΔΕΣ, που σημαίνει ότι πάρα πολλά αντιληπτικά μηχανήματα και όχι μόνο έχουν καταστραφεί. Προσπάθειες που θα επικεντρωθούν, που θα δώσετε στόχο και έμφαση? Από εδώ και μετά το πρώτο είναι να τελειώσουμε με το φαινόμενο. Και από εκεί και μετά πρέπει να βρούμε τρόπους να καλυφθούν όλες τις ζημίες των συμπολιτών μας, όπως επίσης και όλες οι δαπάνες που έχουν γίνει από τους δήμους, από την περιφέρεια, κάτι στο οποίο πρέπει να βοηθήσει και η κεντρική διοίκηση. Ευχόμαστε όλοι για το καλύτερο και οι καιρικές συνθήκες να βοηθήσουν. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι ζούμε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι αυτή η πίεση που θα δεχτούμε τα επόμενα χρόνια θα είναι ασυνήθις. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά και να σκεφτόμαστε προληπτικά και να ενεργούμε προληπτικά.